Είμαστε εδώ παρόντες και για να σας ακούσουμε, αλλά κυρίως για να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας στα δίκαια αιτήματά σας. Θεωρούμε ότι η κινητοποίησή σας είναι απολύτως δίκαιες για το κόστος της θέρμανσης και μάλιστα στο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο κόσμος να ξεπαγιάζει και έρχεται χειμώνα, ακόμα δεν έχει μπιοβαρής χειμώνας, αλλά ο θα το ζήσουμε και αυτό. Και βεβαίω εδώ κάτω η, η κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερη με τον καιρό, όμω εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία δεν είναι το, ε, το ίδιο. Εμεί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει άμεσα, εδώ και τώρα, να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα τη Συντονιστική Επιτροπή των φορέων και των κατοίκων τη Φλόρινα της Δυτικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο τουλάχιστον πρόβλημα. Θα υπάρξουν στοιχειοδός πρέπει να υπάρξει μια ανάσα ανακούφιση. Ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει ερώτηση στη Βουλή. Θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και όσο γίνεται πιο διευρημένα, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, για να υπάρξει έστω ξαναλέω στοιχειώδη ανακούφιση των εργαζομένων, των κατοίκων του λαού εκεί. Θα ήθελα να σα ακούσω να εκθέσετε τα ζητήματα και να συζητήσουμε, να μου προτείνετε και άλλες πλευρές, ζητήματα που μπορούμε να, μαζί να δουλέψουμε, εμείς στη Βουλή φυσικά, όπως είναι το καθήκον μας, αλλά και στους αγώνες και στο κίνημα, γιατί ξέρετε ότι οι, οι εξουσίες, οι κυβερνήσεις πιέζονται και κυρίως από την κινητοποίηση του λαού. Και εσείς αποδείξατε ότι μπορεί να κάνετε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με δίκαια αιτήματα.